Εμάς μας αρέσουν πάρα πολύ οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Κάτι έχω καταλάβει. Ναι, και εδώ έχουμε ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τους κοινόχρηστους χώρους στο Φόδελε. Και η περιοχή μας αρέσει. Ωραία. Και πάμε κατευθείαν στην καλεσμένη να μας πει τα περαιτέρω. Η κυρία Ειρήνη Έρικα Ζαχαριαδάκη είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, τι είναι αυτός ο πανελλήνιος διαγωνισμός και ουσιαστικά τι αφορά? Αυτός ο πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Γίνονται πάντα διαγωνισμοί, απλά η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι ότι μιλάει για ανάπλαση σχεδόν ενός ολόκληρου οικισμού. Δεν είναι σημειακή ανάπλαση, είναι οτιδήποτε είναι κοινόχρηστο δημόσιος χώρος. Μιλάμε για πάρκα, μιλάμε για την παιδική χαρά, το μικρό γεφυράκι, σας μεταφέρω λίγο εκεί, κάνετε το εικόνα. Ναι, το κάνουμε. Μην νομίζετε, έχουμε πάει ήδη. Το ποτάμι. Και όλες φυσικά τις διαδρομές, γιατί έχει και χαρακτηρισμένα ιστορικά μνημεία στο Φόδελε. Και έχει και έναν πανέμορφο υγρότοπο εγκεκριμένο στην εκβολή του Φοδελιανού ποταμού. Και είναι ένας τόπος πάρα πολύ όμορφος. Εμείς το γνωρίζουμε ίσως από το πορτοκάλι, τη γιορτή του πορτοκαλιού, αλλά έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Έχει και το χαρακτηριστικό το μουσείο του Ελγκρέκο, του Δήμου Μαλεβιζίου. Οπότε η ανάπλαση περιλαμβάνει. Είναι στις αρχές. Και ένα ανακαινισμένο πρόσφατα. Πρόσφατα. Η ανάπλαση θα φτάσει μέχρι εκεί. Θα φτάσει μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν θα επέμβουμε στο χώρο του μουσείου, αλλά στην πρόσβαση προς το μουσείο. Βέβαια, εννοείται ότι όλα αυτά θα γίνουν με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και σύγχρονο φωτισμό που θα μας προτείνουν οι συμμετέχοντες αρχιτέκτονες που θα λάβουν μέρος, πλήρη ανάπλαση της περιοχής. Τώρα, ο διαγωνισμός έχει βγει στον αέρα? Ο διαγωνισμός έχει βγει στον αέρα. Ήταν ένα μεγάλο όνειρο του Δημάρχου, του κυρίου Μποκέα. Το πάλεψε, κέρδισε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Ένα ποσό θα το καλύψει βέβαια και από έσοδα του Δήμου. Διότι το ξέρετε, το ξέρουμε, έχει ιδιαίτερη αδυναμία οτιδήποτε έχει να κάνει με αρχιτεκτονικό project. Έχει αντίληψη ο ίδιος, ανακατεύεται. Οπότε το παλέψαμε, teamwork, το καταφέραμε, το βγάλαμε στον αέρα. Και μέχρι και τις 10 Ιουλίου, ναι, σωστά τα λέω, έχουμε και την ημερομηνία που τελειώνει οι εγγραφές. Δηλαδή οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν τα χαρτιά τους να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους ως συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Κυρία Ζαχαριαδάκη, ως ήθιστε στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς έχουμε και τα βραβεία μετά, έτσι? Βεβαίως. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό ισχύει προφανώς. Έχουμε τρία βραβεία. Το πρώτο βραβείο θα το δείτε και έχει βγει και στις εφημερίδες και παντού. Το πρώτο βραβείο είναι περίπου στα 30.000 ευρώ. Χοντρικά είναι τα ποσά αυτά. Το δεύτερο είναι γύρω στα 23 και το τρίτο είναι γύρω στα 19. Και βέβαια πάντα στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς αυτός που θα πάρει το πρώτο βραβείο θα συνεχίσει και με σύμβαση για να ολοκληρώσει, γιατί αυτό δεν είναι οριστική μελέτη, είναι ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που θα μας δώσουν ιδέες. Που ωστόσο θα μετεξελιχθεί μετά. Θα αυτό. Μετεξελιχθεί κανονικά σε οριστική μελέτη, όριμη μελέτη, για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μετά, να τρέξει πάλι ο Δήμαρχος, να βρει χρήματα για να εκτελέσουμε το έργο. Και αυτός που θα έχει το πρώτο βραβείο, ουσιαστικά θα είναι η βάση, ο καμβάς, αλλά μπορούν να προσθεθούν και στοιχεία μετά στην οριστική πια μελέτη? Ναι, μπορούν, αλλά χωρίς όμως να αλλοιώσουν την αρχική του πρόταση, γιατί για αυτό το λόγο η Εφταμελής Κριτική Επιτροπή που θα οριστεί εντός των επόμενων ημερών, γι' αυτό το λόγο τον επέλεξε. Ναι, σωστό. Μάλιστα. Και ουσιαστικά μέχρι. Τι χρονοδιάγραμμα έχει αυτό? Δηλαδή, είπατε τον Ιούλιο, στις αρχές του Ιούλη κλείνει, σωστά, οι συμμετοχές. Οι συμμετοχές. Μετά θα αρχίσουν να προετοιμάζουν τις ιδέες, γιατί μιλάμε για ιδέες που έχει να κάνει και με τοπογραφική αποτύπωση κάποια και με αρχιτεκτονική και με ηλεκτρομηχανολογική. Έχει πάρα πολλά πράγματα να βρει ο συμμετέχοντας πώς θα τα βάλει σε μια ιδέα για να την παρουσιάσει. Με ημερομηνία λήξης 22/11/24, τότε θα ανοίξουμε, εντός εισαγωγικών, όσες προτάσεις έχουν κατατεθεί και θα αρχίσουμε να κρίνουμε η Εφταμελής Επιτροπή τις προτάσεις τις οποίες έχουμε μπροστά. Μιλάμε βεβαίως για πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, άρα θα είναι γραφή από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα.
Ουσιαστικά είναι μελετητικές ομάδες βεβαίως, γιατί είναι πάρα πολλοί. Το είπατε και εσείς τα αντικείμενα, δηλαδή μέσα που θα πρέπει να. Ναι, πολλά. Στην ουσία είναι πολλές. Δεν είναι. Το καλύτερο είναι να λέμε θα είναι πάρα πολλές οι ειδικότητες των μηχανικών, γιατί οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί δεν είναι διαγωνισμοί μελετών, είναι διαγωνισμοί ιδεών. Είναι περισσότερο υπηρεσία δηλαδή. Οπότε ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, για να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Χρειάζονται όλες οι ειδικότητες πολυτεχνείου που διαθέτουμε σήμερα για τη συγκεκριμένη ανάπλαση, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν συμβαίνει αυτό σε κάθε διαγωνισμό προφανώς. Εμείς πάντως χαιρόμαστε, γιατί είναι ένα ολιστικό δηλαδή project, όπως μας το περιγράψατε. Γιατί συνήθως οι αναπλάσεις και όλα αυτά είναι σημειακές σε κάποιο τμήμα από εδώ, σε κάποιο τμήμα από εκεί. Μα γι' αυτό και εμείς είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι. Δηλαδή, θα δείτε διαγωνισμούς για πλατείες, για κάποια κτίρια μεμονωμένα. Εδώ όμως μιλάμε ότι θα ξεκινήσουμε από εκεί που μπαίνουμε στον οικισμό του Φόδελε, κατεβαίνοντας από τον εθνικό δρόμο από Ηράκλειο και φτάνοντας, πιάνοντας όλους τους δρόμους του οικισμού, τις πλατείες, τους δρόμους που οδηγούν σε εκκλησίες, ναούς, μουσεία. Και στο μοναστήρι. Και στο μοναστήρι. Α, ωραία. Ναι. Και δεν είναι αυτό μια απλή τσιμεντόστρωση ή αγροτική οδοπία. Καλά. Γιατί πολλοί το παρερμηνεύουν. Όχι, είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί είναι ένα μεγάλο project. Και έχει αλλάξει πρόσφατα και το νομοθετικό πλαίσιο, το 24. Και μας ζορίζει λίγο, αλλά πιστεύω μια χαρά θα τα καταφέρουμε. Σας βάζει λίγο ζόρικα. Σημαίνει τώρα εγώ, άμα το σκεφτώ λίγο, να πούμε, ας πούμε στην επόμενη πενταετία θα δούμε ένα άλλο Φόδελε. Κοίτα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, μηχανικός είμαι, όχι Θεός. Αλλά αν βρεθεί μετά το πέρας της οριστικής μελέτης και την ορίμανσή της, που έχει πάρα πολλές αδειοδοτήσεις, έτσι δεν σταματάει μία μελέτη μόνο στο χαρτί, θέλει και αδειοδοτήσεις, μετά χρειάζεται να βρεθεί χρηματοδότηση για να κατασκευαστεί όλο αυτό. Οπότε θεωρώ πενταετία φυσιολογικό, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Εγώ εύχομαι σαν αρχιτέκτονας του Δήμου να γίνει αύριο. Ναι. Και εμείς σαν κάτοικοι της Κρήτης επίσης και επισκέπτες στο Φόδελε το σκεφτόμαστε και το ευχόμαστε. Βέβαια, γιατί είναι και μια δυναμική κοινότητα περιοχή του Φόδελε, δηλαδή και με νεολαία και πολλούς μαθητές. Βεβαίως. Αν δείτε στο Φόδελε, έχει αναστραφεί λίγο το κλίμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή υπάρχει ερήμωση γενικά στην ενδοχώρα. Στο Φόδελε, και επειδή έχει ίσως εκτός από τα αγροτικά, εκτός από τα 3.500 μέτρα εσπεριδοειδών, έχει και το τουριστικό κομμάτι, έχει και την επισκεψιμότητα από τους υπόλοιπους λόγω της εστίασης. Σωστά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένας οικισμός που θα είναι και θα παραμένει εκεί και θα είναι με αυξανόμενη ένταση από ό,τι καταλαβαίνουμε και το ευχόμαστε, γιατί κανείς δεν θέλει να ερημώσει αυτή η καημένη ενδοχώρα. Ούτε καν. Κυρία Ζαχαριδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εδώ ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κερδίσει ο καλύτερος. Να κερδίσει ο καλύτερος. Να το δείξουμε, να το χαρούμε, να το υλοποιήσουμε, να το έχουμε και για μας και για τα παιδιά μας και για όλες τις γενιές. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.